όλοι, όχι να πάμε με το που θα βγούμε σε ρήξη, αλλά να διαπραγματευτούμε σκληρά. Και αυτό νομίζω απαντάει σε όσες κριτικές γίνονται και σήμερα στο τραπέζι. Δεύτερον, η πρότασή μας που κατατέθηκε είναι η πρόταση με βάση το κοινό κτήμα των 4 μηνών διαπραγμάτευσης. Mm. Δεν είναι μια πρόταση που ανταποκρίνεται στις ελληνικές θέσεις αποκλειστικά, αλλά που λαμβάνει υπόψη της και τις δύο πλευρές και βρίσκει τον κοινό τόπο. Σε αυτή την πρόταση μέσα υπάρχουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και προτάσεις που επουλώνουν πληγές των μνημονίων και βοηθάνε στο να βγει η χώρα. Καλά, διατηρείτε και διάφορα χαράτσια τα οποία είχατε δεσμευτεί ότι θα τα πάρετε. Σας λέω ότι θα τα αποσύρετε. Παρ' όλα αυτά, η εισφορά αλληλεγγύης ανεβαίνει πολύ στα εισοδήματα πάνω από 50.000. Κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσουν αυτοί που έχουν. Τον έμφυα όμως θα τον πληρώσουμε όλοι, κύριε Κορονάκη, και ας αλλάξουν και οι αντικειμενικές. Για τον έμφυα, θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες τον Ιούνιο. Δεν θα υπολογιστούν όμως, λένε. Θα αλλάξουν και θα υπολογιστούν με τις νέες αντικειμενικές. Και σας λέω ότι η πρόθεσή μας μετά τη συμφωνία είναι τα όποια έσοδα από τα πρωτογενή πλεονάσματα να πάνε ώστε να καταργηθεί ο έμφυα και να περάσουμε σε ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σας λέω ότι μέσα στη συμφωνία. Θα καταφέρουμε φέτος να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, ναι, κύριε θα το Κορονάκη. Καταφέρουμε. Σας λέω ότι μέσα στη συμφωνία είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι η επίλυση των κόκκινων δανείων. Θα το νομοθετήσετε έστω και μονομερώς, όπως λένε οι εταίροι. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τι κινήσεις θα κάνει η κυβέρνηση. Εγώ εκπροσωπώ το κόμμα εδώ. Η άποψή μας είναι ότι οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να έρθουν το νωρίτερο δυνατό. Θα εξαρτηθεί από το λογαριασμό και τι θα φέρει η συμφωνία. Να έρθουμε σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να λαμβάνει πρωτοβουλία ο πρόεδρος.